Εκτός από το θέμα της σημερινής διάταξης, υπήρχε και πρόλογος. Έτσι, όπου ακούσαμε το εξής περίεργο και παράλογο. Ότι η δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν τυχαίο γεγονός. Επαναλήφθηκε από συναδέλφους της πλειοψηφίας και δεν δεχτήκανε μια πρόταση η οποία συνέκλεινε στο να καταγγείλουμε την κρατική βία και καταστολή, δηλώνοντας παράλληλα την απόλυτη συμπαράστασή μας στο κίνημα της νεολαίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Βέβαια, το κορυφαίο θέμα της συζήτησης ήταν ο προϋπολογισμός του 2009, όπου από τις τοποθετήσεις όλων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης καταγγέλθηκε και η πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα. Όλοι λίγο πολύ τονίσαμε και αποδείξαμε αναγνώσκοντας τον προϋπολογισμό ότι είναι επίπλωσος, αναπτυξιακός, αντιρεαλιστικός, ότι δεν στέκεται ιδιαίτερα στα θέματα για τα οποία αυτή τη στιγμή ο Κομωτινέος αναζητά λύσεις, δεν στέκεται κοντά στον εργαζόμενο, δεν στέκεται κοντά στον μικροεπαγγελματία, στον νεολαίο, τον θηγατή, τον αγρότη, τον εργάτη. Δεν λύνει γενικότερα προβλήματα των οικισμών. Καταγγέλθηκε και καταγγέλλεται για ακόμη μια φορά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η απειλή της Δημοτικής Αρχής ότι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, αν απέχουν ή δεν ψηφίσουν το εκλογικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, εκφράζουν την άποψή τους ότι δεν θέλουν να γίνουν έργα στους οικισμούς τους. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι όλα τα εγγραφέντα κονδύλια για το 2008, τα οποία ανέρχονται σε κάποια εκατομμύρια, δεν είχαν καμία εκταμείευση. Δηλαδή, η συμμετοχή τους στις αναπλάσεις των οικισμών, του οικισμού του Αλάκου, της συνοικίας Περδέκα, του Υφέστου, αλλά και των άλλων υποβαθμισμένων περιοχών στις παρυφές της πόλης, δεν έτυχαν καμιάς συμπαράστασης και καμιάς πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής για ανάπτυξη. Πέρα από αυτό, τονίζουμε συνεχώς και δηλώνουμε ότι μαζί με τον προϋπολογισμό πρέπει να υπάρχει και παράρτημα του κοινωνικού προϋπολογισμού. Δεν πρέπει μόνο να εκφράζεται η πρόθεση για το τι θέλουμε να κάνουμε και γιατί θέλουμε να το κάνουμε, αλλά και το τι κάναμε μέχρι τώρα και για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένες απόψεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θέλω να τονίσω ακόμη ότι το αναπτυξιακό πλαίσιο του Δήμου, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο Δήμαρχος το 2007, ενώ κατέβηκε ένα τεχνικό πρόγραμμα των 65 εκατομμύριων, υλοποιήθηκε κατά 4 εκατομμύρια μόνο. Για το 2008 είχαμε τονίσει ότι ο αριθμός υλοποίησης είναι μόνο ψήφιος και αν αφαιρέσουμε και τα έργα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Urban PEP, ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα, πρέπει να μηδενίζεται στην κυριολεξία. Εκείνο που με φοβίζει αφάνταστα είναι το τι μελιγενέστε μέσα στο 2009. Βλέπω μια δημοτική αρχή διστακτική, μπορώ να πω ότι παραπέει στην κυριολεξία, ότι δεν έχει τις ενδεικνυόμενες λύσεις και προτάσεις, δεν αφουγκράζεται το λαό και γενικότερα η απειρία της δεν είναι δικαιολογία. Χρειάζονται την κοινωνική συνένεση, χρειάζονται περισσότερη δουλειά, χρειάζονται περισσότερη δραστηριοποίηση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην οδηγηθούν σε αδιέξοδα. Πάντως, ο σημερινός προϋπολογισμός, για τον οποίο θα συζητήσουμε πάλι του χρόνου τέτοια εποχή, είναι στην κυριολεξία έολος. Μπάζει από παντού. Δεν απηχεί τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουν οι συνειμότες μας. Δεν έχει καμιά ρεαλιστική παράμετρο.